Ο πρόεδρο τη τουρκική αμυντική βιομηχανία Ισμαήλ Ντεμίρ, στο πλαίσιο του φόρουμ Διπλωματίας τη Ατάλεια, αναφέρθηκε στο θέμα του πολέμου Ρωσία-Ουκρανία και έκανε σημαντικέ δηλώσει για του S400 και τα F-35. Σχετικά με τη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε με τη Νότια Κορέα για τον κινητήρα του εθνικού κυρίου άρματο μάχη Αλτάι, ο Ντεμίρ είπε: Ο κινητήρα έφτασε. Τα συστήματα ισχύω του κινητήρα δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή. Για το νέο ντρόουν ΣΥΧΑ είπε. Θα κάνουμε ένα κρίσιμο βήμα στο έργο των S400 με τη Ρωσία του επόμενου μήνε. Θα σκεφτούμε τη μοίρα του όταν ηρεμήσουν τα πράγματα. Όσον αφορά τα ΣΥΧΑ, οι επιδόσει και οι δυνατότητέ του φάνηκαν σε διάφορα περιβάλλοντα. Δεν έχει πολύ νόημα το γεγονό ότι τα ΣΥΧΑ μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη σχετικά με την Ουκρανία, γιατί τα προϊόντα που δίνουμε γίνονται πλέον ιδιοκτησία αυτή τη χώρα, είπε ακόμη ο Ντεμίρ. Οι χώρε είναι φυσικά ελεύθερε να τα χρησιμοποιούν. Η πηγή των προϊόντων μπορεί να είναι η Τουρκία. Αλλά τώρα το προϊόν αυτό είναι η ιδιοκτησία αυτή τη χώρα. Μέχρι στιγμή έχουμε δει τα όπλα πολλών χωρών στου αντίπαλου μα σε διάφορα περιβάλλοντα. Αυτή είναι η προσέγγιση μα. Η στάση μα ω Τουρκία είναι να μην λάδι στη φωτιά, συμπλήρωσε. Επιπλέον, πρόσθεσε. Η αέρα μην είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Φυσικά η Τουρκία χρησιμοποιούσε την αεροπορική επίθεση για να σταματήσει την αεροπορική επίθεση με αεροπλάνα. Αλλά τώρα έχει αποκτήσει πολύ σημαντικέ δυνατότητε στο κατώτερο στρώμα δεν πρέπει να παραμελήσουμε του S400. Είναι ένα από τα καλύτερα συστήματα αεράμινα στον κόσμο, ανέφερε. Για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ και στον τομέα τη αμυντική βιομηχανία, είπε πω είναι πολύ νωρί για μια τέτοια συζήτηση. Η προσέγγιση τη Τουρκία είναι να δημιουργήσει θετικέ σχέσει. Δεν εξαρτώμαστε από εισαγωγέ όπω πριν. Αυτό ισχύει για το Ισραήλ καθώ και για άλλε χώρε. Είμαστε αποφασισμένοι να μειώσουμε την εξάρτηση στο μηδέν, ειδικά σε στρατηγικά προϊόντα, τόνισε. Για τα F-35, είπε πω είναι πολύ νωρί για να πούμε ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα. Ποια θα είναι τα βήματα τη λύση. Αν συνεχίσουμε την κουβέντα, θα πάρουμε απόφαση. Πρέπει να αναπτύξουμε διάφορε υποδυνατότητε στα έργα μα, όπω τα MMU, και το χουριέτ με όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε. Δεσμευόμαστε στον εξυγχρονισμό των F-16. Για τι σχέσει μα με τι χώρε του κόλπου, ο Ντεμέρ είπε υπάρχουν πολλέ προοπτικέ. Όσον αφορά την επιδείνωση ή την ένταση τη σχέση, η Τουρκία δεν ήταν ποτέ το μέρο που δημιούργησε την ένταση. Τα προϊόντα και οι δυνατότητε τη Τουρκία είναι πλέον γνωστά και εκτιμώνται. Αναμένουμε τι εξελίξει, κατέληξε. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.